κατακλυσμός. Έγινε και στην αγαπημένη μας Άσπα εχθές στο αεροδρόμιο, που πολλοί κόσμος και ντουνιάς ήταν εκεί πέρα. Αλλά εκτός από το αεροδρόμιο, ναι, την υποδέχτηκαν οι φίλοι της στο σπίτι με το που μπήκε. Λοιπόν, δείτε εχθές τι έκανε. Έκλαιγε εκεί, μπαλόνια, χαμούλιδες, φιλιά πολλά. Και νομίζω ότι πραγματικά όταν έχεις να δεις έτσι τους δικούς αγαπημένους ανθρώπους ένα μήνα και... Ωραία έκπληξη. Ναι. Είναι ωραίο να σε υποδέχονται οι φίλοι. Τι ωραίο μαύρισμα έχει αυτό. Όπου αυτό κοίταγα και εγώ, βρε Μαρία. Μαυρισμένοι, αδυνατισμένοι, με ράστα, άστα. Γυρνάνε για καλοκαίρι, ρε παιδιά. Ετοιμάζονται. Φέρνουν το καλοκαίρι, εννοείται. Εγώ βλέπω δεν έχει και βαλίτσα, δεν έχει πράγματα, δεν έφερε τίποτα φοβερό. Μπορεί να την άφησε έξω, ρε παιδί μου, τη βαλίτσα τη. Α, βασικά θέλω να σα πω ότι όταν φεύγουν οι παίκτες, μόνο μία λαξιά παίρνουν για την έμεση. Αν γιάρη, μόνο μία λαξιά πήρε μαζί του, δεν πήρε πράγματα πολλά. Έτσι. Μην κοιτά τώρα που εγώ έκανα βαλιτσάκι δικό του, βάλα μέσα δοντόκουρτσα, δοντόκρεμα, μικρό αφρολουτράκι, σαμπουανάκι, νυχοκόπτη, νόπνευμα. Κυρία μου, κύρι το νεύρο, μάντιλα, χαρτί. Τίποτα δεν θα του λείψει. Να και χαρτί υγεία του, βάλα μέσα στη βαλίτσα του Γιάννη. Τι να τα κάνει μόνο. Δεν καταλαβαίνει τώρα πώ τον έχω τον άνθρωπο. Τον έχει. Μια σα παρακαλώ πολύ.